σας καλωσορίζουμε σε ένα webinar. Να σας καθησυχάσουμε ότι είστε στο σωστό σημείο. Όχι, δεν είναι μάθημα ζωολογίας. Είναι μία εισήγηση για το εφικτό στην εκπαίδευση σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Η εκπαιδευτική όλου του κόσμου με τα σχολεία κλειστά επιδοθήκαμε σε έναν αγώνα να κρατήσουμε το σχολείο ζωντανό για την ακρίβεια, να κρατήσουμε τη σχέση με τους μαθητές μας ζωντανοί. Να στηρίξουμε ένα είδος θεσμικής, εκπαιδευτικής και ψυχολογικής κανονικότητας των έγκλειστων παιδιών μέσα στο ακατανόητο για τα περισσότερα περιβάλλον που προέκυψε. Και αυτό είναι τόσο πολύτιμο όσο και αναγκαίο. Η πανδημία συγκαταλέγεται στην κατηγορία των φαινομένων μαύρου κύκνου, δηλαδή εκείνων που ενώ είναι σχεδόν απίθανο να τα φανταστούμε πριν εκδηλωθούν, δημιουργούν μεγάλες επενέργειες σε όλες τις σφαίρες της κοινωνικής ζωής, οδηγώντας σε μεγάλες και βαθιές αλλαγές. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς να επαγρυπνούμε ενάντια στους μαύρους κύκνους, να είμαστε προσεκτικοί με τους γκρίζους ρινόκερους, εξηγώντας ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στα συμβάντα μαύρου κύκνου, δηλαδή τα ευνίδια και απρόβλεπτα, και να λάβουμε μέτρα για τη στάση γκρίζου ρινόκερου, δηλαδή απέναντι σε γνωστούς κινδύνους που αγνοούνται. Ας ξεκινήσουμε με κάποιες παραδοχές. Αυτό που εφαρμόζουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι εξ αποστάσεως εκπαίδευση, γιατί αυτή προϋποθέτει ένα προϋπάρχοντα σχεδιασμό σε τεχνικό, παιδαγωγικό, οργανωτικό, διοικητικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο συγκροτημένου εκπαιδευτικού υλικού, τέτοιου που μπορεί να υποστηρίξει την πραγματοποίηση μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα σε κάποιο θεσμικό πλαίσιο, όχι αναγκαστικά αντίστοιχης με αυτή που ξέρουμε, αφού η παιδαγωγική σχέση δεν διαθέτει τη συνιστόσα της διαζώσης επικοινωνίας. Η διδασκαλία από το σπίτι απαιτεί μια διαφορετική προσέγγιση. Η πικρή αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε απλά να μεταφέρουμε το μάθημα που κάναμε στην τάξη μας στο διαδίκτυο. Δεν μπορούμε απλά να υποκαταστήσουμε τη διαδικασία με ψηφιακά εργαλεία. Η ημευτική μέθοδος που πιθανά εφαρμόζαμε δεν δουλεύει με τον ίδιο τρόπο σε μία τηλεδιάσκεψη. Οι συνεργατικές δραστηριότητες που σχεδιάζαμε δύσκολα συντονίζονται όταν οι μαθητές είναι απομονωμένοι στα σπίτια τους. Δεν μιλάμε λοιπόν για ένα απλό ζήτημα ψηφιοποίησης των αρχείων μας. Αρκετοί συνάδελφοι είχαν σημειώσεις και σχεδιαγράμματα σε ψηφιακή μορφή. Δεν έλυσαν το πρόβλημα, απλά βρέθηκαν ένα βήμα πιο μπροστά από τους άλλους. Για να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε μέσα από το μετεσχηματισμό. Πώς από το αυγό περνάμε στην προνύμφη, στη χρυσαλίδα για να καταλήξουμε πεταλούδα. Στην πρώτη φάση χρησιμοποιούμε την τεχνολογία σαν υποκατάστατο χωρίς καμία ουσιαστική διαφορά ως προς τη μάθηση. Παραδείγματο χάρη, ο μαθητής, αντί να γράφει με το στυλό, πληκτρολογεί. Εδώ σας έχω ένα δώρο για εσάς που το πληκτρολόγιο δεν σας ενθουσιάζει. Μπορείτε πλέον να υπαγορεύσετε το κείμενό σας. Πλέον, στα εργαλεία των Google Docs υπάρχει φωνητική πληκτρολόγηση και δουλεύει θαυμάσια. Στα σχόλια του βίντεο θα συμπεριλάβω οδηγίες βήμα-βήμα για να αποκτήσετε την προσωπική σας γραμματέα. Στην επόμενη φάση της ενίσχυσης, η τεχνολογία λειτουργεί ως υποκατάστατο, αλλά με επιπλέον ευκολίες. Αν επιλέξουμε να διαμορφώσουμε ένα κείμενο στα Google Docs, εκεί οι μαθητές όχι μόνο γράφουν και επιμελούνται τα κείμενά τους, αλλά μπορούν και να σχολιάσουν. Μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτά τα σχόλια για να συζητήσουμε τις προτινόμενες αλλαγές, αλλά και να επιλέξουμε την επίλυση μόλις αποφασίσουμε να οριστικοποιήσουμε τις αλλαγές που μας προτείνουν. Υπάρχουν πολλά εργαλεία συνεργασίας, άμεσα μηνύματα, κοινά έγγραφα. Και όμως μία βόλτα στις ηλεκτρονικές τάξεις δείχνει ότι σχεδιάζουμε ατομικές εργασίες. Αν θέλουμε να μιλάμε για εξαποστάσεως, πρέπει να αξιοποιήσουμε ψηφιακά εργαλεία συνεργασίας. Είναι καλό να ενθαρρύνουμε τους μαθητές για οποιαδήποτε απορία ερώτηση να χρησιμοποιούν το chat. Αυτό είναι διαθέσιμο και στα Google Docs και στα WebEx Meetings. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η δημιουργία θορύβου με συμμετέχοντες που μιλούν ταυτόχρονα, ενώ η συνεργασία διευκολύνεται. Το όνειρο κάθε εκπαιδευτικού. Μία μηχανή που να διορθώνει τα διαγωνίσματα. Εδώ σας προτείνουμε τη λύση των Google Forms. Εκεί μπορείτε να συμπεριλάβετε ένα κλειδί με απαντήσεις και έτσι θα έχετε αυτόματα αποτελέσματα. Αυτό ισχύει για μικρά τεστ. Στην περίπτωση εκτεταμένων κειμένων των εκθέσεων, πάλι ο online σχολιασμός προσφέρεται. Σε αυτή τη φάση της χρυσαλίδας, η τεχνολογία μας επιτρέπει να επανασχεδιάσουμε τις εργασίες που αναθέτουμε στους μαθητές. Παραδείγματο χάρη, δεν τους βάζουμε να γράψουν ένα κείμενο για εμάς, αλλά μία ανάρτηση στο ιστολόγιο της τάξης. Οι μαθητές συνεργάζονται πάνω σε ένα κοινό κείμενο, κάνουν έρευνα στο διαδίκτυο, δημιουργούν ένα πολυτροπικό κείμενο με εικόνες, χρώματα, επιλέγουν τις γραμματοσυρές και δημοσιεύουν πλέον για ένα πραγματικό κοινό. Έχουμε δημιουργήσει μια αυθεντική περίσταση παραγωγής λόγου. Σε αυτή τη φάση της πεταλούδας η τεχνολογία μας επιτρέπει να εντάξουμε στη μαθησιακή διαδικασία εργασίες που δεν γίνονται εύκολα στην παραδοσιακή τάξη. Το κείμενο που έγινε ανάρτηση στο ιστολόγιο της τάξης είναι ένα πολυμεσικό έργο που εμπλουτίζεται με podcast και ένα σύντομο βίντεο. Η έρευνα περιλαμβάνει βίντεο διάσκεψη με ειδικού. Μέχρι στιγμής το κυρίαρχο μοντέλο εκπαίδευσης είναι ο παντογνώστης καθηγητής που παρουσιάζει το περιεχόμενο του μαθήματος και ακολουθεί συζήτηση. Προετοιμάζοντας ψηφιακό περιεχόμενο σε μια πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης, βοηθούμε τους μαθητές μας να κατακτήσουν τη γνώση μελετώντας άρθρα, βλέποντας βίντεο ή παρακολουθώντας διαλέξεις. Αλλά νομίζω ότι το σημείο κλειδί είναι να εμπλέξουμε τους μαθητές σε project με νόημα. Τους θέλουμε να σχεδιάζουν λύσεις. Τους θέλουμε να γίνουν δημιουργοί. Είναι μια ευκαιρία για τη μετάβαση από το «σήμερα πρέπει να μάθεις αυτό» στο «τι θέλεις να μάθεις σήμερα». Βέβαια εδώ είναι μικρές οι πιθανότητες να μας απαντήσουν εγκλητικές αντικαταστάσεις. Μιλάμε για τη μετάβαση από τη μεευτική του διδάσκοντα στο να θέτει τις ερωτήσεις ο μαθητής. Ακολουθώντας την ερευνητική μέθοδο, αυτό πιθανότατα σημαίνει ότι θα εκτροχιαστεί η διδασκαλία. Δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε αυτή τη διαδικασία στην εντελειά τη. Και εδώ έγκυται η δυσκολία να καταθέσουμε τον ηγετικό ρόλο μας και να γίνουμε συνεργάτες διευκολύνοντας τη διαδικασία έρευνας αναφέρομαι σε μία μετακίνηση από την άκρητη κατανάλωση γνώσης στην κριτική σκέψη και στη δημιουργία. Σε αυτό το μοντέλο δεν μιλάμε για γνώσεις, αλλά για έμπνευση και δημιουργικότητα. Σχεδιάζουν αυτό που μαθαίνουν και το χαρίζουν στον κόσμο. Θυμηθείτε τις μαθήτριες Ιωάννα, Ζωή και Αλεξία που δημιούργησαν το έξυπνο γάντι, το οποίο μεταφράζει τη νοηματική σε γλώσσα. Το Sign Language Glove είναι μια smart συσκευή η οποία αναγνωρίζει μέσω αισθητήρων τις κινήσεις των δακτύλων των ατόμων που μιλούν την νοηματική και τις μεταφράζει σε γράμματα στην οθόνη ενός κινητού μέσω Bluetooth. Δεν χρειαζόμαστε πλέον αυστηρά συστήματα, αλλά ευέλικτα. Σε αυτό το μοντέλο οι μαθητές ορίζουν το ρυθμό και αποφασίζουν ποιες πηγές θα αξιοποιήσουν για να κατακτήσουν τους στόχους τους. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Έστω ότι έχουμε σαν στόχο να διδάξουμε τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που οδήγησαν το Βυζάντιο στην παρακμή και την πτώση. Τι θα κάνει εδώ ο διδάσκον. Θα πρέπει να συλλέξει υποστηρικτικό υλικό, εικόνες, βίντεο, άρθρα, πηγές θα ορίσουμε το παραδοτέο που θα μπορεί να είναι μια ραδιοφωνική εκπομπή με αυτό το θέμα. Η διαρροή μαθητών από τις ηλεκτρονικές τάξεις δημιουργεί θέματα ασυνέχειας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όσο καλό και να είναι το περιεχόμενο, αν οι μαθητές δεν βρουν ενδιαφέρον, δεν θα μπαίνουν τακτικά στο μάθημα και δεν θα συμμετέχουν στις δραστηριότητες. Αρκετοί είναι οι μαθητές που αντιμετώπισαν προβλήματα εξοικείωσης και λειτουργίας με το E-Class. Αν και είναι αυτό που λέμε ψηφιακοί ηθαγενείς, είχαν δυσκολία στην περιήγηση. Κάθε φορά λοιπόν που ενεργοποιείται μία νέα λειτουργία, δώστε τους ξεκάθαρες οδηγίες. Να το παραδεχθούμε, το E-Class είναι λίγο άχαρο. Και εδώ ο σχεδιασμός μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εμπλέξτε τους στο σχεδιασμό της εισαγωγική σελίδας. Οργανώστε μία ψηφοφορία για την εισαγωγική φωτογραφία του μαθήματος ή τι είναι αυτό που θέλουν να βλέπουν πρώτο όταν μπαίνουν στην ηλεκτρονική τάξη. Ένα τραγούδι, ένα βίντεο, μία ευχετήρια κάρτα αν έχουν γενέθλια. Μπορείτε να ορίζετε το θέμα της εβδομάδας και να αξιοποιήσετε το φόρουμ για να το συζητάτε. Στην ηλεκτρονική τάξη υπάρχει χώρος ακόμα και για κουβεντούλα. Είναι ένας χώρος που χτίζουμε τη δικτυακή μας κοινότητα και ερχόμαστε σε επαφή με πιο χαλαρούς όρους, αλλά σεβόμενοι πάντα κανόνες. Οι μαθητές μας τείνουν να διατρέχουν τα μεγάλα κείμενα. Αντίθετα προτιμούν να βλέπουν το περιεχόμενο σε βίντεο, Οπότε όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα, εμπλουτίστε το περιεχόμενό σας με σύντομα βίντεο μέχρι 4-5 λεπτά. Επειδή και εδώ όμως πολλές φορές η προσοχή του τίνει να διασπάτε, σας προτείνω με αυτή την εφαρμογή, θα τη συμπεριλάβω στα σχόλια του βίντεο, όπου μπορείτε να προσθέσετε σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο του βίντεο κάποια σχόλια ή παραπομπές.